Ναι, είχαμε δύο σοβαρές οδικές συγκρούσεις και οι δύο με μοτοσυκλέτες. Η πρώτη έγινε χθες γύρω στις 4.30 το απόγευμα, όπου 34χρονος ο οποίος οδηγούσε την μοτοσυκλέτα του μεγάλου κυβισμού στο δρόμο Μαλλιάς Κισούσας με νότια κατεύθυνση προς Λεμεσό. Κατά από συνθήκες που διερευνώνται, φαίνεται να απόλυσε τον ελεγχό της μοτοσυκλέτας, με αποτέλεσμα να εισέλθει παρακείμενο χαντάκι αριστερά ως προς την πορεία του και να συγκρουστεί σε τσιμεντένιο περιτύχισμα στο συγκεκριμένο σημείο. Mm-hmm. Φαίνεται ότι από την σύγκρουση ο 34χρονος εκτινάχθηκε από την μοτοσυκλέτα σε δρόμο, στο δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι. Φαίνεται εκ πρώτης ότι δεν έφερε προστατευτικό κράνος. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου αφού εξετάστηκε, διαπιστώθηκε ότι έφερε μεταξύ άλλων επισκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και κατάγμα δεξιού ποδιού. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο. Αυτό για τη Λεμεσό, έτσι. Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Και για την Αγία Νάπα. Ναι, το δεύτερο έγινε ψε, γύρω στις 10.30, όπου μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε ένα 18χρονος, 18,5 ετών συγκεκριμένα, στη λεωφόρο Κάβων Γκρέκο στην Αγία Νάπα, με κατεύθυνση την Αγία Νάπα, με επιβάτη δεύτερο πρόσωπο ηλικίας 17,5 ετών. Σε κάποιο σημείο του δρόμου και κατά από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε επίσης τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Από τη σύγκρουση που έγινε, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, όπου κρατήθηκε η ανοσηλεία. Φαίνεται να έχει εκδορές σε διάφορα μέρη του σώματος του, καθώς επίσης και κατάγμα πλευρών. Ενώ ο συνεπιβάτης φέρει κρανοκεφαλική κάκωση και αφού διασωληνώθηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, με την κατάσταση του να κρίνεται, σύμφωνα με τους ιατρούς, εξαιρετικά κρίσιμο. Πόπο Παναγία. Και εκεί έτσι, αντιλαμβάνομαι θα γίνουν έρευνες, θα δούμε κάτω από ποιες συνθήκες έγινε, αν ήταν ταχύτητα, αν φορούσαν κράνη κτλ. Τώρα προτεραιότητα έχει. Σε δύο περιπτώσεις ναι. Θα γίνει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν αυτές οι δύο σοβαρές, μπορώ να πω. Ναι.